Έχουν πέσει πάρα πολλά θέματα στο τραπέζι. Δεν μπορούμε να τα σχολιάσουμε όλα. Αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς είναι ότι γενικά το αποτέλεσμα δεν μπορεί να χαροποιεί τον ελληνικό λαό. Μπορεί να χαροποιεί τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να χαροποιείται και ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή, όπως λέει, δεν είναι μια στρατηγική ήττα που ήθελε η Νέα Δημοκρατία και κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να μην είναι μια στρατηγική ήττα. Αλλά δεν είναι θετικό αποτέλεσμα για τον ελληνικό λαό το ότι επιβεβαιώνονται και μέσα από την κάλπη αυτοί που εφάρμοσαν την πιο βάρβαρη ταξική πολιτική, που όχι μόνο τους αφαιρεί δικαιώματα, όχι μόνο τους αφαιρεί το μέλλον την επόμενη μέρα, αλλά ήδη έχουν προψηφίσει μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν από το επόμενο χρονικό διάστημα, είτε έχουμε εθνικές εκλογές σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες, είτε έχουμε εθνικές εκλογές τον Οκτώβριο. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι έχει γίνει και ένα ελπιδοφόρο βήμα. Αυτό το ελπιδοφόρο βήμα είναι ότι στην προεκλογική περίοδο δεκάδες άνθρωποι, εκατοντάδες άνθρωποι σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε εργασιακό χώρο συμπορεύτηκαν με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, εντάχθηκαν στα ψηφοδέλτιά τους, στους δήμους, στις περιφέρειες, στην Ευρωβουλή. Αυτό είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα, το ότι αρχίζει και συστρατεύεται ένα τμήμα το οποίο είναι μια επένδυση για την επόμενη μέρα. Η επένδυση για την επόμενη μέρα είναι ότι με τις εκλογές που θα ολοκληρωθούν στα δημοτικά, περιφερειακά συμβούλια, θα είναι περισσότεροι οι εκλεγμένοι αγωνιστές, αυτό φαίνεται, μέσα σε αυτούς τους φορείς της τοπικής διοίκησης, θα είναι περισσότεροι εκλεγμένοι αγωνιστές, δηλαδή θα είναι περισσότερη δύναμη του ελληνικού λαού για να αντιπαλέψει αυτές τις πολιτικές. Και φυσικά μπαίνει μία βάση, έτσι ώστε αυτό το ρεύμα συμπόρευσης να αγκαλιάσει πολύ περισσότερους την επόμενη μέρα. Εμείς αυτό θα σταθούμε προς το παρόν, περιμένοντας φυσικά και τα αποτελέσματα, να δούμε κάτι πιο ολοκληρωμένο πέρα από τα exit poll και τις εκτιμήσεις, που όσο και έγκυρες να είναι, εκτιμήσεις και έχουν διαψευστεί αρκετές φορές.